ότι για μένα αυτό οι αριθμοί δεν λένε τίποτα. Καταρχάς δεν πιστεύω ότι είναι ακριβής. Και με σεβασμό το λέω αυτό στην τροχέα, δεν είναι ακριβής, διότι αυτό που θα πεθάνει μετά από 5 μέρες δεν αναγράφεται πουθενά, ούτε καν στο Δήμο. Δηλαδή στα δημοτολόγια, αν πάμε εκεί πέρα στα Μητρώα και πάρουμε τους νεκρούς από το αρχείο, δεν θα βρούμε σχεδόν κανένα. Άρα λοιπόν θέλουμε πάρα πολύ δουλειά για να δούμε τελικά πόσους νεκρούς έχουμε από το αρχείο και να μην λέει με μόνο αυτά τα νούμερα. Πάμε παρακάτω. Το συμπέρασμα ωστόσο, κυρία Πολέντα. Πόσους στατικούς ελέγχους έκανε η τροχία στο ΒΟΑΚ, πόσους συνέλαβε παραβάτες και τι παραβάσεις. Γιατί εγώ με πάρα πολύ σεβασμό και έχοντας καλύψει με την τροχία σχέση θα πω τούτο. Αν κινηθείτε από Χανιά Ηράκλειο και από Ηράκλειο Χανιά, δεν θα δείτε πιστεύω κανένα στατικό έλεγχο στα αυτοκίνητα παρά τα περιπολικά να ανεβοκατεβαίνουμε το φορά αναμένο. Θέλω να πω τούτο. Πιο πολύ αστυνόμευση, πιο πολύ έλεγχο. Για μένα, κατά την προσωπική μου άποψη, όλοι οι παραβάτες οδηγοί μπορεί να κυκλοφορούν άντα στο ΒΟΚ, γιατί εκεί στο ΒΟΚ δεν υπάρχει στατικό έλεγχο να το πούνε σταμάτα, στην άκρη, τι αμάξι έχεις, την άδειά σου, το δίπλωμά σου, όλα τα στοιχεία αυτά για να δούμε το αμάξι είναι παρανόμως κινούμενο ή είναι νόμιμο. Mm-hmm. Πάλι λοιπόν για αυτό το σκέλος. Άρα λοιπόν συμφωνούμε μόνο στο εξής ή συμφωνείτε μόνο στο εξής, ότι από τους πλέον επικίνδυνους πως είναι οι δρόμοι της Κρήτης το ένα στοιχείο, και το δεύτερο, κύριε Πολέντα, ότι βασική αιτία πάντα ενός τροχαίου, όπως και αν καταγράφεται, είναι ο ίδιος ο ανθρώπινος παράγοντας, ως έχουμε ξαναπεί, έτσι. Βεβαίως και βγάζεται πάρα πολύ που το αναδεικνύεται. Έτσι είναι. Και είναι πλήρω χρόνος να καταλάβουμε όλοι μας ότι πρέπει αυτή η κυκλοφορική αγωγή και αυτή η επιθετικότητα να φύγει από πάνω μας και να μάθουμε να οδηγάμε. Ούτε να βρίζουμε, ούτε να μουτζώνουμε, ούτε να κάνουμε προσπεράσεις, ούτε τίποτα. Κινούμενος προς το Ηράκλειο και προσπεράνε κάτι μικρά αυτοκινητάκια, που λέει ο Θεέ μου, πού πάνε αυτοί. Κατά συνέπεια, δεν έχουμε ακόμα επίγνωση του πού πάμε, με τι αμάξι πάμε, πώς θα φρενάρουμε και πού θα σταματήσουμε. Πού θα σταματήσουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, έλεος, πού θα σταματήσουμε. Κύριε Πολέντα. Αν φρενάρουμε. Είμαστε, λοιπόν, πιστεύω ακόμα έχουμε πάρα πολύ δουλειά σαν οδηγή και πιστεύω και κάτι άλλο, ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος στον ΒΟΑΚ έχει παραφορτωθεί. Δεν σηκώνει άλλο. Δεν σηκώνει άλλο. Έχουμε παραφορτωθεί από αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα τα οποία ήταν η μελέτη το 1970 ή και πιο μπροστά. Με 10 αυτοκίνητα σήμερα 100 αυτοκίνητα. Άρα λοιπόν να βρούμε μια εναλλακτική λύση. Να ξεφορτώσουμε λίγο τον ΒΟΑΚ. Έχει παραφορτωθεί. Mm. Έχει παραφορτωθεί ο ΒΟΑΚ με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις τραγικές συνέπειες. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν μια εναλλακτική λύση. Η εναλλακτική λύση για μας που το παλεύουμε είναι αυτή. Να δούμε, υπάρχει άλλος τρόπος. Λοιπόν, δώστε μου το χρόνο να σας πω μια στιγμή κάτι το οποίο είναι ειλικρινά συντακτικό. Πριν από 115 χρόνια η πρώτη νήξη για σιδόδρομο στην Κρήτη έγινε το 1893, όταν ο Οθωμανός Γενικός Διοικητής Κρήτης Μαχμούτ Τζελάλ υποσχέθηκε στην Κρήτη να κάνει κατασκευή τρένου. Πάμε παρακάτω. Το 1895 ήρθε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ο Βέβαιος Πρόξενος με κλιμάκιο, μαζί με ένα τότε μηχανικό σαβάκι, και υποσχεθήκαν να κάνουν ένα τρένο Χανιά Ρέθυμνο Ηράκλειο. Το 1903, με αυτόνομη πλέον Κρήτη, ο μηχανικός Μεϊμαράκης είχε εκπονήσει μελέτη. Το 1908 εκπονείται μία μελέτη για 600 χιλιόμετρα γραμμής τρένου στην Κρήτη. Και δυστυχώς, αυτή η μελέτη τότε του Πεζανού έχουμε καταφέρει να τη βάλουμε στο ιστορικό αρχείο του κράτους. Μάλιστα, δηλαδή, και τα λέτε όλα αυτά γιατί υπάρχει μία πρόταση. Δύο στοιχεία θέλω να αναφέρω, μιας καναδέζικης εταιρείας που λέει ότι, ξέρετε, μπορούμε να κατασκευάσουμε αυτό το εναέριο τρένο προκειμένου να υπάρχουν και λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους, έτσι ώστε να σωθούν ουσιαστικά και ανθρώπινες ζωές. Αλλά το βλέπουμε ως πρόταση που ακούγεται, γιατί πάνω σε αυτή είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Άλλους αυτή η πρόταση και το άκουσμά της μπορεί να τους
άλλους προβληματίσει, σε άλλους μπορεί να προκαλέσει σκεπτικισμό, σε άλλους καυτικά σχόλια, άλλοι να αντιδράσουν με θυμηδία, άλλοι τέλος πάντων με καυστικά σχόλια, αλλά είναι μια πρόταση που ακούστηκε. Εσείς αυτό που κάνατε ήταν πάρα πολύ απλά, να στείλετε αυτή την πρόταση που υπάρχει στους αρμόδιους, δηλαδή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα αρμόδια Υπουργεία, τους τοπικούς φορείς, και να τους πείτε: παιδιά, εσείς είσαστε εκείνοι που παίρνετε τις αποφάσεις, βρείτε εάν είναι κάτι που θα μπορούσε να συμβάλλει, έτσι δεν είναι? Η κυρία Δουργεράκη πάντα εύστοχη, εύστοχη έτσι και απόλυτη. Αυτό που είναι ακριβώς είναι. Ο σύλλογός μας δεν έχει ούτε ειδικούς επιστήμονες, μηχανολόγους, μηχανικούς, οικονομολόγους, για να δούμε τυχόν βιωσιμότητα. Έτσι, το μόνο που κάναμε ήταν την αναγκαιότητα. Εκτιμήσαμε λοιπόν ότι ένα τέτοιο έργο κατά τον Νίκο Καλογερία, την Περιφερειάρχη Κρήτης, θα αλλάξει τον τρόπο ζωής των Κρητών, θα βοηθήσει στην τουριστική ανάπτυξη του νησιού και θα μειώσει τα τροχαία σε σημαντικό βαθμό. Με βάση λοιπόν αυτό, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να υποβάλουμε αυτό το έγγραφό μας που πήραμε από τον Καναδά, γιατί θέλω να ξέρετε ότι τα τροχεία έχουν φτάσει μέχρι τον Καναδά. Το πόσο χάλια είμαστε στην Κρήτη από πλευράς οδικού δικτύου έχει φτάσει στον Καναδά. Στείλανε λοιπόν ένα έγγραφο σε μένα, εγώ το πρόσθεσα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την παράκληση όπως ο Περιφερειάρχης Κρήτης συγκεντρώσει όλους τους δημάρχους της Κρήτης, όλη την αυτοδιοίκηση της Κρήτης, τα τεχνικά και οικονομικά επιμελητήρια της Κρήτης, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, και να ακούσουμε λοιπόν τις προτάσεις της εταιρείας, τι θέλουνε, τι δίνουνε σε 2 χρόνια που λένε θα φτιάξουν το αυτό, σε 3. Αν καταφέρουμε λοιπόν αυτά να ακούσουμε και να παζαρέψουμε σαν Κρήτη, σαν Ελλάδα, για ένα τέτοιο έργο, τώρα όμως, όχι μετά από 20 χρόνια, θα είναι ό,τι καλύτερο. Αυτή είναι η εισήγησή μας προς τον Περιφερειάρχη κ. Αρναουτάκη, τον οποίο σεβόμεθα, αναγνωρίζουμε το έργο του και πιστεύουμε ότι με την ευφυΐα που έχει ο Σταύρος Αρναουτάκης θα καταφέρει αυτό που δεν καταφέραμε από το 1995. Δεν θέλω να μείνω παραπάνω σε αυτό εδώ το θέμα. Είναι μια πρόταση, είναι κάτι που έχει ξανασυζητηθεί, είναι κάτι που έχει ξανακουστεί. Είπα πώς το αντιμετωπίζει ή μπορεί να το αντιμετωπίσει ο καθένας από εμάς. Μένω όμως εκείνο που είναι η δική μας η καθημερινότητα, που λέγεται η δική μας η οδική συμπεριφορά, και εκεί ο καθένας από εμάς είναι που θα πρέπει να στρέψει το δικό του το ενδιαφέρον, κατά την ταπεινή άποψη και των περισσότερων οδηγών που ακούμε μέχρι σήμερα μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984, γιατί μόνο έτσι, βάζοντας το λιθαράκι του ο καθένας από εμάς, μπορούμε να γλιτώσουμε ανθρώπινες ζωές. Αυτό θέλω. Αυτό που λέτε είναι, γι' αυτό πιστεύω ότι θα αλλάξουμε, άλλωστε η αρχή του συλλόγου του δικού μας είναι η εξής. Θα αλλάξουμε τρόπο οδήγησης και συμπεριφοράς αν ζήσουμε, αν δούμε από κοντά τις συνέπειες, τον πόνο, τη θλίψη, τη δυστυχία. Γι' αυτό και αν εσείς ξέρετε πολύ καλά, μας έχετε στηρίξει, ο διαγωνισμός που κάνουμε κάθε χρόνο, μαθητικός φοιτητικός διαγωνισμός, τι έχει σκοπό? Να γνωρίσουν οι νέοι τις συνέπειες, να δουν την αδερφή του νεκρού πώς ζει σήμερα, τη μάνα του νεκρού σήμερα πόσα χαβάκια πίνει, τη μάνα του νεκρού τι δεν τη βγάζει παραπάνω από 5-6 χρόνια. Αυτά όλα, αν δει η κοινωνία, αν βιώσει η κοινωνία στον βαθμό που επιτρέπεται τα προβλήματα της οικογένειας ενός τροχαίου θύματος, πιστεύω θα συμμορφωθούμε, πιστεύω ότι θα αλλάξουμε. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, έχω να πω τούτο. Έχοντας μαζί μας ο Σύλλογος εσάς και ορισμένους άλλους δημοσιογράφους και τον τύπο, όλους εσάς κοντά, πιστεύω ότι λίγο θα συμβάλλουμε στο να αλλάξουμε νοοτροπία κριτική, να μην είναι αυτό πάνε το χωριό μου και εγώ σταματάω που θέλω. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτή η γλίτσα που κατέβαινε κάτω ο νεαρός και έκανε με τη γλίτσα άξιο τον οδηγό που του είπε γιατί πας έτσι παιδί μου, αυτά πρέπει να εκλείψουν. Να ξέρουμε τι αμάξι οδηγούμε, το αμάξι πόσο ελέγχεται και το αμάξι πού σταματάει.